Η έγκριση του παρατηρητηρίου ήρθε την προηγούμενη μέρα της απεργίας στις 11 του μήνα και τα νομικά πρόσωπα την πήραν την επόμενη, δηλαδή την Παρασκευή, όπου ήδη είχαν συγκαλέσει διοικητικά συμβούλια και κρίνανε και τους προϋπολογισμούς τους. Και επίσης θέλω να λάβετε υπόψη ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό που κάνουμε σήμερα, ήταν προγραμματισμένο για την 5η, 12 Νοεμβρίου, ήταν όμως η μέρα της απεργίας και έπρεπε ο Δήμος μας, οι εργαζόμενοι, όλοι να είμαστε και να συμμετέχουμε σε αυτή τη μεγάλη κινητοποίηση που διοργανωνόταν από ΑΔΕΔΗ, ΓΕΣΕ και την ΠΟΕΟΤΑ. Επίσης έχουμε άλλη μία ιδιαιτερότητα, ότι αύριο γιορτάζουμε το Πολυτεχνείο και τελούμε κάτω από ένα ασφυκτικό καθεστώς τέτοιων κινητοποιήσεων και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, άρα η πρότασή μου είναι, συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω που σας είπα, να ξεκινήσουμε το μεγάλο Δημοτικό Συμβούλιο, τα 31 θέματα, αλλά ουσιαστικά είπαμε ότι είναι μόνο το τεχνικό πρόγραμμα, να συζητήσουμε, δηλαδή, το πρώτο θέμα, το τεχνικό πρόγραμμα από το μεγάλο Δημοτικό Συμβούλιο, να ακολουθήσει ο προϋπολογισμός, έτσι, και να συνεχίσουμε μετά με την υπόλοιπη διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου με τα 31 θέματα και τα εκτός ημερήσιας, που είναι οι προϋπολογισμοί των δύο νομικών προσώπων. Λοιπόν, αυτή είναι η πρότασή μου στο Σώμα. Θέλω να ακούσω τις παρατηρήσεις σας και τις προτάσεις σας. Διαφορετικά, εάν, όπως είδατε και στο email το οποίο σας έστειλα, έχουμε άλλες δύο εναλλακτικές. Η μία είναι να πάμε σε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο την 5η στις... δεν θυμάμαι την ημερομηνία. Την 5η, την 19. Αυτή την 5η λόγω μας έρχεται, στις 19 του μήνα. Ή αν πάμε σε τακτικό με τις μέρες που προβλέπει ο νόμος, θα πάμε στην Παρασκευή το απόγευμα σε συνεδρία του Τακτικού Συμβουλίου, του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρία, προκειμένου λοιπόν να περάσουμε τους προϋπολογισμούς των νομικών προσώπων. Αυτά ήθελα να σας θέσω υπόψη. Πιστεύω ότι θα υπάρξει συμφωνία. Κύριε Δήμαρχε, έχετε τον λόγο. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Για το θέμα που έβαλε ο Πρόεδρος, γιατί έχω να κάνω μετά και κάποιες ανακοινώσεις. Κοιτάξτε, από το 2011 μέχρι σήμερα, γιατί πρέπει κάποτε να είμαστε έτσι και πολύ συγκεκριμένοι και ρεαλιστές και να μην βαφκαλιζόμαστε πάλι με θεωρίες περί ταξικής πάλης και επανάστασης και αστικής δημοκρατίας κτλ. Λοιπόν, ας σοβαρευτούμε λίγο. Ακούστε λίγο, σας παρακαλώ. Από το 2011 και μετά, προϋπολογισμούς η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να κάνει. Αυτούς τους προϋπολογισμούς που κάνει, και παρακαλώ πολύ, σας παραπέμπω στα πρακτικά, τι είχα πει το 11, το 12, το 13, το 14 και τι λέω σήμερα το 15. Είναι πολύ συγκεκριμένοι προϋπολογισμοί. Με εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οικονομικού Παρατηρητηρίου και με έλεγχο από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Τελεία και παύλα. Όποιος ξεφύγει από αυτές τις εντολές, ο προϋπολογισμός δεν εγκρίνεται, δεν υλοποιείται, δεν πληρώνονται οι εργαζόμενοι, δεν γίνεται τίποτα. Κλείνει ο Δήμος. Αυτά θέλω να λάβετε υπόψη σας. Αυτό ισχύει και στους προϋπολογισμούς του Δήμου και του νομικού προσώπου. Γιατί άκουσα πάλι ότι δεν ακολουθήσαμε διαδικασίες κτλ. Παρακαλώ, είστε όλοι έμπειροι. Μελετήστε τη δομή του προϋπολογισμού του Δήμου και του νομικού προσώπου. Το 90% του προϋπολογισμού του Δήμου είναι πάγιες λειτουργικές δαπάνες. Το αναπτυξιακό του πρόγραμμα ουσιαστικά είναι το τεχνικό του πρόγραμμα, το οποίο έχει φτάσει, για να μην ξεχνάμε, από το 2009-10 μέχρι σήμερα που ήταν 8 και 5 και 6 και 4 εκατομμύρια ευρώ, έχει φτάσει σήμερα στο 800.000. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι η ΚΕΔΕ τον επόμενο μήνα πάει σε γενική κινητοποίηση, αφού επιτέλους αναγνωρίζει και αυτή η ηγεσία
ότι το 60 με 65% των πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι κομμένοι. Λοιπόν, να κλαίμε τώρα, γιατί δεν ακολουθήθηκε η α τυπική γραφειοκρατική διαδικασία ή η β, είναι αφορμές. Πρέπει να συζητήσουμε την ουσία των προβλημάτων. Και η ουσία των προβλημάτων είναι ότι τελείωσε πια η οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης. Είμαστε εδώ ως δημοτικά συμβούλια να κάνουμε μια απλή διαχείριση των χρημάτων που μας δίνουν. Αυτό είναι. Εγώ δεν θα είχα καμία απολύτως αντίληψη με το χέρι στην καρδιά, ειλικρινά σας λέω, να μιλήσουμε σήμερα για το τεχνικό πρόγραμμα και για τον προϋπολογισμό. Και να τελειώσουμε. Κάνα πρόβλημα. Και να δούμε την Παρασκευή, και όχι κύριε Πρόεδρε, την Πέμπτη σε έκτακτα. Παρασκευή. Εκλεγμένοι από το λαό είμαστε. Θα πάμε την Παρασκευή και θα κάτσουμε όση ώρα θέλετε την Παρασκευή εδώ, το βραδάκι, μέχρι το βραδάκι, αργά, να ψηφίσουμε και να συζητήσουμε τα υπόλοιπα. Δεν έχω καμία αντίληψη. Το κάναμε απλώς επειδή ξέρουμε ότι ταχύτατα, και θα το δείτε, θα κλείσει τεχνικό πρόγραμμα και προπολογισμό. Θα συζητηθούν οι δύο προϋπολογισμοί των νομικών προσώπων που σας λέω παραπάνω. Στα νομικά πρόσωπα το 95% είναι πάγιες λειτουργικές δαπάνες, δηλαδή μισθοί, δαπάνες λειτουργίας και συντηρήσεις, δεν έχει τίποτα άλλο. Και βέβαια μετά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης επελέγησαν έτσι, κόπηκαν όλα τα άλλα εκτός ημερησίας που πέραν οι αντιδήμαρχοι, μείνανε μόνο οι δύο προϋπολογισμοί. Θα δείτε ότι είναι, και το ξέρετε καλύτερα από μένα, τυπικές διαδικασίες εγκρίσεων και διαδικασιών. Αυτή είναι η κατάσταση. Εάν θέλετε, και παρακαλώ πολύ να ακούσουμε τη γνώμη σας, εδώ είμαστε για έναν μικρό και χρόνο, να συζητήσουμε σήμερα μόνο το τεχνικό πρόγραμμα ως ένα θέμα και τον προϋπολογισμό να κάνει. Και πάμε την Παρασκευή, τα απογευματάκι, 5:30-6 ώρα το απόγευμα, να συζητήσουμε όλα τα υπόλοιπα. Απλώς είναι για να διευκολύνω και το σώμα, γιατί ξέρω ότι οι περισσότεροι δουλεύετε. Εμείς, παραδείγματος χάρη, εγώ είμαι full time, εγώ πληρώνομαι, κάνω αυτή τη δουλειά. Έχουμε όμως και ανθρώπους οι οποίοι βγάζουν μεροκάματο, δουλεύουν και δεν μπορούν να έρθουν. Με αυτή την έννοια είπαμε, θα κάναμε την Πέμπτη το ένα το Συμβούλιο, είχαμε απεργία, δεν μπορούμε να το κάνουμε το Συμβούλιο την Πέμπτη και θα ήταν λάθος να γίνει, και είπαμε να τα συγκεντρώσουμε όλα και να τα κάνουμε τη Δευτέρα, όλα μαζί. Άρα λοιπόν, να κάνουμε αντιπαράτηση επί της ουσίας. Σε κάποιες στρατηγικές, σε κάποιες επιλογές που κάνουμε στον προϋπολογισμό, αν θέλετε το τεχνικό πρόγραμμα, και εδώ είμαστε. Εμείς ποτέ δεν δυναμωθήκαμε, το ξέρετε. Αλλά να κάτσουμε να φάμε καμιά ώρα για το διαδικαστικό, γιατί βάλατε αυτό ή γιατί βάλατε τ' άλλο, δεν θέλουμε να πάμε εκεί. Να το συμφωνήσουμε. Συμφωνούμε να πάμε έτσι και να δούμε τον χρόνο. Εγώ πιστεύω θα μας βγει σήμερα και θα μας βγει σε καλή ώρα. Δεν το συμφωνείτε, κύριε Πρόεδρε, δεν το συμφωνεί το σώμα. Παρακαλώ πολύ να πάμε στη δική σας πρόταση που λέει την Παρασκευή, να κάνουμε κανονικό, τακτικό δημοτικό συμβούλιο και να σκουπίσουμε όλα τα υπόλοιπα θέματα. Όταν δείτε, τα βλέπετε ήδη, είναι καθαρά τυπικά διαδικαστικά θέματα, τα οποία δυστυχώς από τη γραφειοκρατία που υπάρχει είμαστε υποχρεωμένοι να τα περνάμε όλα αυτά από το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ έπρεπε όλα αυτά τα θέματα, όλα, ειλικρινά δεν υπάρχει ούτε ένα από τα θέματα αυτά που δεν μπορεί να δοθεί η έγκρισή του από την Οικονομική Επιτροπή και από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Κανένα από αυτά τα θέματα δεν ήταν δυνατόν. Όταν μιλάω, παρακαλώ, σεβαστείτε τουλάχιστον για την δήμαρχη, εκτός αν δεν θέλετε. Εδώ παρακαλώ με τον κόσμο να ερευνήσει και μιλάτε εσείς. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε, για να μην φάμε χρόνο, έτσι κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ πολύ να αποθεί ο λόγος στους επικεφαλείς της αντιπολίτευσης, να ακούσουμε τις απόψεις τους, εάν συγκλίνουμε καλώς, δεν συγκλίνουμε τεχνικό πρόγραμμα προϋπολογισμού και πάμε Παρασκευή. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε. Ο κύριος Σαμαρνός έχει το λόγο. Α, συγγνώμη. Να ρωτήσω κάτι. Η πρόταση είναι για την Παρασκευή οι προϋπολογισμοί των δύο νομικών προσώπων μόνο και ο προϋπολογισμός του Δήμου ή μόνο των νομικών προσώπων. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Η πρόταση είναι σήμερα προϋπολογισμός του Δήμου, τεχνικό πρόγραμμα, και την Παρασκευή οι προϋπολογισμοί των νομικών προσώπων και τα υπόλοιπα θέματα. Λοιπόν, να τοποθετηθώ. Πριν από έρθω εδώ πέρα, είχαμε στην Πέμπτη Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό ισχύει που είπατε. Πρώτη 12 θα γίνει στην Θεσσαλονίκη Γενική Συνέλευση τη ΚΕΔΕ και 26 τη ΠΕΔΑ. Η Γενική Συνέλευση, όχι Διοικητικό Συμβούλιο. Γιατί υπήρξε μια άποψη και το λέω έτσι για να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Γιατί δυστυχώς παθαίνουν μυθριδατισμό και στο τέλος κακοσυνηθίζουν. Και τι εννοώ. Υπήρξε μια αντιπαράθεση αν πρέπει να γίνει ένα Διοικητικό Συμβούλιο διαβριμένο παραδείγματο χάρη. Μερικοί φοβηθήκαν, ρε παιδιά, πώς θα μαζευτούμε. Ανθρώπινο δηλαδή. Μην το ξεφτιλίσουμε, πάμε σε κανένα έντουσα και είμαστε 30, 20, ξέρω εγώ και τα λοιπά.
Εκείνο που τελικά και εγώ συμφώνησα είναι ότι θα πρέπει να πάμε σε γενική συνέλευση. Όταν εκλέγονται κάποιοι, κάνουν κάποιες ευθύνες, πρέπει να πάνε πια κάτι τώρα. Δεν μπορούμε δηλαδή να πηγαίνουμε συνέχεια σε αυτό το μοτίβο. Δεύτερο, εκείνο που ήθελα να πω, ανεξάρτητα κάποιος αν ψηφίσει τον προϋπολογισμό, γιατί κάποιος θα μπορούσε να έχει μια αντίδειξη, να πει ένα άνθρωπο που δεν θα το ψηφίσει, τι θέλει. Δεν είναι έτσι. Προσωπικά, τουλάχιστον, όταν κοιτάμε ένα τεχνικό πρόγραμμα, ένα προϋπολογισμό των ειδικών προσώπων, ενημερωνόμαστε από τις υπηρεσίες, γίνεται μια διαβούλευση και καταλαβαίνουμε τελικά πού βρισκόμαστε. Ανεξάρτητα παραδείγματος ένα πολιτικό σκεπτικό, που σε αυτό που είπε ο Δήμαρχος και εγώ το πήγα, το 89% ήταν αναλυτικές δαπάνες πέρυσι, φέτος δεν πρόσεξα, δεν ασχολήθηκα. Τι εννοώ λοιπόν, η προσωπική μου εκτίμηση στη διαδικασία να γίνει σήμερα ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα και την Παρασκευή τα υπόλοιπα. Μην το ξεφτιλίζουμε, πιστεύω να υπάρχει ένα τουλάχιστον. Εγώ δεν τα έχω δει. Εγώ σήμερα είχα στην Πέτα Διοικητικό Συμβούλιο το πρωί, είχα δουλειά, δεν έχω προλάβει τρεις μία ώρα θα πάρει σπίτι. Δηλαδή θα... Νομίζω λοιπόν ότι την Παρασκευή, για να τοποθετηθώ μόνο σε αυτό το θέμα, και σταματάω εδώ να τοποθετηθώ και συνάδελφοι, να γίνει την Παρασκευή μαζί με τα υπόλοιπα θέματα του προϋπολογισμού των νομικών προσώπων. Γιατί επαναλαμβάνω, ενημερώθηκαν Παρασκευή πρωί και χωρίς ενημέρωση. Και αν θέλετε, επειδή είμαι και εγώ πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, όταν την έκανα, τους πήρα 4 μέρες τηλέφωνο, τους έστειλα τα εισηγητικά και μου είπαν και η μισή μπράβο. Και δεν το λέω έτσι, να καμαρώσω, το λέω γιατί το θεωρώ μια διαδικασία που πρέπει να τη μάθουμε. Έστω και μη κοπιαστική, έστω και μη κουραστική, πρέπει αυτό το πράγμα να βάλουμε μια αρχή και να τέλος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Κοκοτήνη. Απλά στο σημείο αυτό να αναφέρω γιατί είχα ερεθίσματα και μηνύματα από συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους. Αν θέλουμε και ήδη μπορούμε να αναφερθούμε, επειδή ασκούν ελεύθερα επαγγελμάτα ή είναι υπάλληλοι κάπου. Δεν μπορούν νωρίτερα από τις 8 η ώρα. Έτσι. Θα κάνουμε μια προσπάθεια, όπως το πάμε λίγο νωρίτερα. Αλλά είναι αρκετοί οι συνάδελφοι και λέω να το συνυπολογίσω και αυτό ότι θα πάμε την Παρασκευή περίπου υπολογίζω στις 8 η ώρα για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Αναγνώστο, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κουβεντιάζοντας τον προϋπολογισμό του Δήμου για το τεχνικό πρόγραμμα που ξέρετε ότι είναι το πιο σοβαρό θέμα το οποίο αντιμετωπίζουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο, το λέμε κάθε χρόνο, οι διαδικασίες τις οποίες ακολουθήσατε σαν Προεδρείο, επιτρέψαμε να σας πω ότι είναι απαράδεκτες. Με όποιες δικαιολογίες και με όποιες αιτιάσεις, κύριε Πρόεδρε, το φέρατε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ λέω ότι είναι απαράδεκτες. Με πλήρη επίγνωση αυτών των οποίων. Το τεχνικό πρόγραμμα θα είσαι ξεχωριστό συμβούλιο. Ο προϋπολογισμός είσαι επίσης ξεχωριστό συμβούλιο. Συγχωνεύσαμε εδώ και 2-3 χρόνια που έχετε την ευθύνη της διοίκησης. Προϋπολογισμό και τεχνικό πρόγραμμα σε μια συνεδρίαση με διαφορετικά ωράρια. Το ξεπεράσαμε. Έρχεστε σήμερα και φορτώνετε το κομμάτι του τεχνικού προγράμματος πάρα 30 θέματα, όσο τυπικά κι άλλο. Και εγώ σας λέω, κύριε Πρόεδρε, έτσι, πολύ απλά. Από μισό λεπτό να μιλήσει κάθε παράταξη, μισό λεπτό. Θέλουμε 5-6 ώρες για να ξεπεράσουμε αυτά τα 30 θέματα. Υπολογίστε να δείτε πώς. Λοιπόν, αυτός ο τρόπος που αντιμετωπίζεται το Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Πρόεδρε, υποβαθμίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να συμμετέχω σε μια τέτοια διαδικασία. Εάν αποφασίσετε να ακολουθήσετε αυτή τη διαδικασία, επιτρέψτε μου, εγώ δεν θα συμμετέχω, θα αποχωρήσω. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αναγνώστο, ναι. Ναι, κύριε Δημαρχέ. Κύριε Αναγνώστο, φαίνεται ότι όταν υπάρχει κόσμος ανεβαίνεται δυνατά. Λοιπόν, ακούστε κύριε Αναγνώστο. Εγώ προσπάθησα, ακούστε, πρέπει πια να σταματήσουμε το λαϊκισμό σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, εμείς κάναμε μια πολύ σοβαρή πρόταση. Συγκεκριμένα, 2 και 3 χρόνια που είσαστε, επαναλαμβάνετε και κάνετε, αφήστε τα αυτά. Έχουμε κάνει ουσιαστικότατες συζητήσεις και για τον προϋπολογισμό και για το τεχνικό πρόγραμμα. Ουσιαστικότατες αυτό το σώμα. Έτσι.
Λοιπόν, το περί απειλής να αποχωρήσουμε, ότι δεν είσαστε διατεθειμένος κτλ. Δεν βοηθάει στη λειτουργία του σώματος αυτού και δεν έχουμε υποβαθμίσει κανένα δημοτικό συμβούλιο. Το αντίθετο μάλιστα. Αυτό το δημοτικό συμβούλιο το έχουμε, όχι αυτό και το προηγούμενο που είμαστε διοίκηση. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εγώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ κύριε Πρόεδρε, καθόλου. Άλλωστε τη λέτε την άποψή σας, δεν σας στερεί κανείς. Πρέπει όμως να καταλάβετε ότι στο παλιότερο δημοτικό σύμβουλος εδώ και επιτέλους πια μετά από 40 χρόνια να βοηθήσετε κι εσείς στη λειτουργία αυτού του σώματος. Αυτό λέω. Γιατί η κύριε αναγνώστου. Το μόνο που κάνω σας βοηθάω συνέχεια. Εγώ φαίνεται, βεβαίως φαίνεται. Λοιπόν, και αυτό κύριε αναγνώστου, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι αυτό το δημοτικό συμβούλιο δεν δέχεται απειλές. Θέλετε να αποχωρήσετε, παρακαλώ πολύ αποχωρήστε. Αυτό που εγώ σας λέω, ο κύριος Κοκοτήρης πήρε το λόγο, τεκμηρίωσε μια άποψη και είπε κύριε, εγώ επιμένω στη δεύτερη πρόταση. Δηλαδή να πάμε την Παρασκευή εκεί και να μείνουμε και να συζητήσουμε σήμερα τα δύο θέματα. Το περιποβάθμιση του σώματος εδώ και 2 και 3 χρόνια ακόμα, δεν έχετε καταλάβει ότι είναι ο 5ος χρόνος που είμαστε διοίκηση. Δεν είμαστε 2 και 3 χρόνια. Δυστυχώς αυτό το εφαρμόζεται τα τελευταία 3 χρόνια. Γιατί έχουμε ανάγκη τίποτα. Γιατί το κάνουμε. Φοβόμαστε μήπως μας καταγγείλεται για το τεχνικό μας πρόγραμμα. Τι είναι αυτά που λέτε. Γι' αυτό επιτέλους για έλεος, ας σοβαρευτούμε λίγο και ας κάνουμε μια κουβέντα ουσίας. Γιατί η κατηπαράθεση στο σώμα πρέπει να είναι άλλου επίπεδου, όχι αυτή που κάνετε. Δεν δέχομαι πολιτικές υποδείξεις από εσάς κύριε Δήμαρχε. Θα τις ακούσετε. Μπορεί να μην τις δέχεστε, δικαίωμά σας. Εκεί που μπορούμε να πιάσουμε το κόψαμε. Δικαίωμα έχουν πιάσει τόπο κύριε Αναγνώστη. Δικέ σας δεν πιάσανε 2 φορές. Και πήρατε και την απάντηση. Καθίστε στη θέση σας τώρα, σας παρακαλώ. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Λοιπόν, έχει τελειώσει το μεταξύ σας διάλογος. Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του Δημάρχου. Εγώ από την πλευρά μου θέλω να πω ότι καταρχάς η μορφή σας αφορά το πρόσωπό μου, δεν αφορά το Προεδρείο. Έτσι. Για να τα ξεκαθαρίσω και να λέμε, να έχουμε το θάρρος δηλαδή να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όχι, όχι. Το Προεδρείο. Το, όχι, σας, μη με διακόπτετε κύριε Αναγνώστη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σεβαστείτε λιγάκι τη διαδικασία και το σώμα. Και επειδή κάνατε υπολογισμό ότι θέλουμε 6 ώρες να συζητήσουμε τα 30 θέματα παίρνοντας το λόγο μισή ώρα η κάθε παράταξη, να σας πληροφορήσω γιατί δεν είστε εδώ, στο δεύτερο-τρίτο θέμα φεύγετε, να σας πω ότι εγώ με τον Αντιπρόεδρο, τον Δήμαρχο και 5-6 δημοτικούς συμβούλους θα περνάμε. Είναι οι μεθοδεύσεις τις οποίες έχει. Εντάξει, δεν υπάρχουν ακριβώς. Πάντα μεθοδεύσεις. Πάντα μεθοδεύσεις. Η μεθόδευση αυτή. Έτσι. Εδώ η χώρα καταραίει η μεθοδεύση παντού. Βλέπουμε φαντάσματα, συντομοσίες. Αλλά λέω για να αγαπιόμαστε. Έτσι. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ, σας παρακαλώ πάρα πολύ και απευθύνομαι και σε άλλους. Ο κ. Καλαντίδης δεν έχει καμία ευθύνη στους χειρισμούς αυτούς του Προεδρείου. Είναι αποκλειστικά ευθύνη δική μου. Άρα να έχετε το θάρρος και να πείτε τα πράγματα με το όνομά του. Γιατί σε φοβάμαι και δεν έχω το θάρρος, Πρόεδρε. Τώρα, εγώ θεσμικά απίθυνα την υποδοχή μου στο Προεδρείο. Δεν θα κατέβω τόσο χαμηλά, κύριε Αναγνώστου. Δεν θα κατέβω. Έτσι. Δεν θα κατέβω τόσο χαμηλά. Καλά, αυτά τα εντάξει. Εντάξει. Δεν ξέρω ποιοι σας τα είπανε. Έτσι, εγώ έχω ονοματεπώνυμο. Συγγνώμη, κυρία Τσαντζόπουλο. Όσο μπορούμε στις συνθήκες που είμαστε, είναι πραγματικά την ουσία της αντιπαράθεσης. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, παρεμβήκαμε και με κείμενο στο Προεδρείο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους για τη διαδικασία. Είχαμε αποδεχτεί και αποδεχόμαστε τη συζήτηση, ας πούμε, σε 2 τυπικές διαφορετικές συνεδριάσεις του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού, γιατί είναι συνυφασμένα αντικειμενικά και ο ένας που θα κουβεντιάσει για το ένα θέμα θα ακουμπήσει το άλλο. Αλλά νομίζω ότι είναι πέρα για πέρα άστοχο να επιβαρύνουμε αυτή τη συζήτηση και με τα χαρακτηριστικά που έδωσε ο Δήμαρχος, αυτή τη συζήτηση με 30 και θέματα. Δεύτερον, και συμπληρώνοντας την τελευταία πρόταση να κουβεντιαστούν
και οι προϋπολογισμοί των νομικών προσώπων, λέμε πάλι ότι εδώ ισχύει το ίδιο ζήτημα. Και αυτό εκφράστηκε και κατά τη συνεδρίαση των νομικών προσώπων, γιατί τους δόθηκε ο προϋπολογισμός στο και 5. Άρα η ουσία συζήτηση δεν κάνουμε. Γιατί ξέρετε, καλή είναι η λογική που λέει, ξέρετε, εμείς αποφασίζουμε με βάση αυτά που αποφασίζει η κυβέρνηση. Αυτό λέτε, κύριε Δήμαρχε, έτσι δεν είναι? Λέω, αποφασίζουν τα δημοτικά συμβούλια με αυτό που λέει η εκάστοτε κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν είπατε? Εγώ αυτό είπατε, δεν είναι αυτό κατάλαβα? Και σε μία κρίση ειλικρίνειας καλά το είπατε. Καλά το είπατε, έτσι είναι. Όμως η λογική αυτή μας δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Καταλάβατε, ακόμη και αν θέλετε και στην τυπική προσπάθεια που έκανε ο πρόεδρος να απαντήσει. Ότι ξέρετε δεν μπορεί να λειτουργήσει ο Δήμος χωρίς να υπακούσει σε αυτές τις επιταγές. Επιτρέψτε μου, θα τα πείτε κύριε Πρόεδρε. Και αυτό, με συγχωρείτε, κοντά ποδάρια. Σήμερα είναι τουλάχιστον 9 δήμοι στη χώρα που δεν έχουν καν κλείσει προϋπολογισμό του 15 και το ξέρετε αυτό. Και συνεχίζουν και λειτουργούν. Άρα μην τα βάζετε όλα ως τελεσίδικα. Το θέμα είναι πώς τα προσεγγίζει. Και άρα λοιπόν, για να καταλήξω, εμείς σας κουράζω, εγώ θα συμφωνήσουμε, μάλλον εμείς θα συμφωνήσουμε την τελευταία πρόταση σήμερα να κουβεντιάσουμε το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό και ξεχωριστά τους προϋπολογισμούς των νομικών προσώπων και τα άλλα θέματα. Αυτή ήταν η πρόταση, αν κατάλαβα. Εσύ λες τώρα προϋπολογισμό και τεχνικό πρόγραμμα σήμερα. Ναι. Εάν θα στείλει διαδικασία, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό λέει, αυτή είναι η πρόταση. Μπορεί. Εντάξει, καταλαβαίνω, τυπικά δεν μπορεί να γίνει, λέω ουσιαστικά. Λέω το εξής παράλληλα, θα ήθελα μία παρατήρηση. Θα πάνε σε ένα δημοτικό συμβούλιο με 32 θέματα. Μία παρατήρηση. Έχουμε ορίσει, κύριε Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε, την 5η σαν μέρα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβούλου. Με βάση αυτό έχει σχεδιαστεί, ας πούμε, και η ζωή επαγγελματική κάποιων δημοτικών συμβούλων. Το είπα πριν. Ναι. Έτσι. Θέλω να πω λοιπόν, γιατί δεν γινόταν σήμερα η συνεδρίαση, θα μπορούσε να πάει την 5η. Μην μου πείτε αυτές τις λογικές ότι είμαστε ο πρώτο Δήμος και λοιπόν. Τι. Καλά, μπορούσε να πάει και τη Μεγάλη Πέμπτη. Άστο κύριε Πρόεδρε τώρα. Μην μας τρελαίνετε τώρα. Εντάξει. Λέω, γιατί λοιπόν δεν μπορούσε να πάει την Πέμπτη κανονικά, να μπορούν οι δημοτικοί σύμβουλοι να είναι εδώ. Μα έτσι είναι, κύριε. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, κατανοητή, δεν το κατάλαβα. Το κυρίαρχο όργανο είναι η Οικονομική Επιτροπή. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Τι λέτε. Λοιπόν, τελείωσε. Είναι κατανοητή η άποψή σας. Στην προηγούμενη τοποθέτηση που έκανα. Λοιπόν, σεβαστείτε λιγάκι το Προεδρείο. Μην το χτυπάτε μόνο, σεβαστείτε το κιόλας. Λοιπόν. Σε συνέχεια της τοποθέτησης που έκανα πριν της αναφοράς, με ευχαρίστησε ο Αντιπρόεδρος για την κάλυψη όσον αφορά την θέση του και το πρόσωπό του και με παρακαλεί να διαβάσω το email το οποίο σας έστειλε, απλά για να καταγραφεί και στα πρακτικά, σχετικά με το πώς κατατίζεται η ημερήσια διάταξη και όλα αυτά. Ως Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου οφείλω να κάνω γνωστό σε όσους δεν το γνωρίζουν ότι η μόνη αρμοδιότητά μου με βάση τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου είναι να αναπληρώνω τον Πρόεδρο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου όταν απουσιάζει ή κολλείεται. Άρθρο 5, λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου. Ως εκ τούτου δεν έχω απολύτως καμία συμμετοχή στις διαδικασίες για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και την κατάρτιση των ημερήσιων διατάξεών του.
Ο κανονισμός λειτουργίας αναφέρει συγκεκριμένα: το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος συνεργάζεται με τον Δήμαρχο και τα άλλα όργανα του Δήμου και τις υπηρεσίες αυτού, άρθρο 4, σύγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημήτρης Καλαντίδης, Δημοτικός Σύμβουλος Δημοτικής Κίνησης, Ηλίου Πόλης, Ανθρώπινη Πόλη. Λοιπόν, άρα επιβεβαιώνει και αυτό που μου είπα πριν που απάντησα στον κύριο Αναγνώστου. Κύριε Κουρή, το έχετε το λόγο. Κύριε Σταθίου, συγγνώμη. Ναι, καλησπέρα. Πραγματικά είναι πολύ σοβαρά τα ζητήματα σήμερα που θα συζητήσουμε. Ωραίο είναι να λέμε ότι οι τάξεις, εμείς είμαστε ο πρώτος Δήμος που τα τακτοποιούμε, που βγάλαμε ένα προϋπολογισμό και είμαστε τάξη απέναντι του Υπουργείου. Αυτή είναι η αποστολή μας. Προφανώς δεν μπορεί να αυτή η αποστολή μας. Εμείς πρέπει να βγάζουμε κάποιους προϋπολογισμούς που να έχουν συζητηθεί και να έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αυτή που θέλει το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας. Και δεν είναι αν θα είμαστε πρώτοι ή δεύτεροι. Ο διαγωνισμός δεν γίνεται ποιος θα στείλει πρώτος στο Υπουργείο για να εγκριθεί από τους πρώτους. Το θέμα είναι να έχουμε πρωτοποριακή κατεύθυνση. Θα το πούμε, το κουβεντιάσουμε. Όμως. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε. Όμως. Κάτι άλλο που δεν μ' άρεσε είναι το εξής. Ότι, κύριε Πρόεδρε, είπατε εδώ πέρα ότι το πρώτο θέμα είναι το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Τα υπόλοιπα 31 θέματα δεν είναι τίποτα. Να σας πω κάτι. Διαβάζοντας την ημερήσια διάταξη, βλέπω ότι αυτή η ημερήσια διάταξη είναι αντιπροσωπευτική όλων των ημερησίων διατάξεων που υπάρχουν κάθε χρόνο μέσα στο Δήμο. Δηλαδή, στα Δημοτικά Συμβούλια ερχόμαστε τζαμπά. Δηλαδή είναι τυπικά τα θέματα. Τυπικό είναι το θέμα έγκριση διοικητική έγκριση τρίτα τιμήμου του προϋπολογισμού 2015. Απευθείας κατάθεση. Κύριε Σταθίου, συγγνώμη, με όλη την αγάπη. Με όλη την αγάπη που έχω στο πρόσωπό σας, παρακαλώ, γιατί απόψε δεν μπορώ. Ειλικρινά, πρέπει να διαχειριστώ πρώτα τον εαυτό μου. Με βγάζετε έξω από τα ρούχα μου. Όχι εσείς προσωπικά. Έτσι. Λοιπόν. Εφόσον δεν είναι τυπικά αυτά τα θέματα, το επαναλαμβάνω πάλι για να το ακούσουμε κι άλλοι. Γιατί δεν καθόμαστε μέχρι το τέλος να συζητήσουμε. Να σας πω κάτι, κάθε κουβέντα που σοβαρά. Θα παίρνουμε επί τόπου απάντηση. Τελειώστε, ολοκληρώστε. Είναι πολλά χρόνια κι εγώ είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο, τέτοια αντιμετώπιση δεν είχαμε. Ωραία. Ωραία. Την πρότασή σας για να τελειώσουμε απόψε που θα πάμε την Παρασκευή. Γιατί το κουράζετε. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να υποβαθμίζονται έτσι τα θέματα. Να υποβαθμίζονται οι συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Βεβαίως, για να μην σας πω και το εξής, η άποψή μου είναι ότι από τα 31 θέματα, τα 30 είναι πολύ σοβαρά και το ένα είναι υποβαθμισμένο. Το τεχνικό πρόγραμμα. Με αυτόν τον προϋπολογισμό που ερχόμαστε και λέμε ότι εμείς, ξέρετε, αυτό μας είπε το Υπουργείο και εμείς είμαστε εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Ναι, αλλά τι λέμε εδώ μέσα. Γι' αυτό ήρθαμε. Και νομίζω εδώ μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι μας. Θέλω να πιστεύω ότι την ίδια άποψη έχετε κι εσείς. Πιθανόν, λόγω του ότι είστε στη διοίκηση, λόγω του ότι θέλετε να λειτουργείτε πιο ρεαλιστικά, παίρνετε αυτή τη θέση που παίρνετε. Όμως, μια διοίκηση του Δήμου, πιστεύω, πρέπει να έχει και ένα ρομαντισμό. Να είναι διεκδικητική. Δεν φτάνει μόνο να λέμε ότι έτσι μας υπέδειξε το Υπουργείο. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ευχαριστώ κύριε Ευσταθή. Θα περιμένουμε πολύ ενδιαφέρον την τοποθέτησή σας για τον αναθρεπτικό προϋπολογισμό και τον τεχνικό πρόγραμμα. Πρόεδρε, μεσαιώς πάρα πολύ. Δεν είναι η δουλειά σου αυτή τώρα. Εντάξει, όχι είναι. Δεν μπορείτε να κατηγορείτε το Προεδρείο. Ξέρω πολύ καλά τι γινόταν. Περάσανε πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου. Εντάξει κύριε Ευσταθή, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο κύριος Πανταζόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Εγώ δυσκολεύομαι ειλικρινά, αγαπητοί συνάδελφοι, να καταλάβω γιατί όλη αυτή η διένεξη που είχαμε. Συζητάμε σοβαρά θέματα σήμερα. Εάν θέλαμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, έπρεπε να έχουμε μια ξεχωριστή συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό, μια ξεχωριστή για το τεχνικό πρόγραμμα και μια ξεχωριστή για τα 30 θέματα. Για να είμαστε ακριβείς, δεν πρωτοτύπησε η Δημοτική Αρχή σήμερα που έβαλε αρκετά θέματα. Και εσείς από τον ημερών σας είχατε βάλει και παλιότερα εξάρσινοι. Για να λέμε λοιπόν, υπάρχουν.
συνεδριάσεις. Ποτέ, Δημήτρη, πάτω πίσω. Δεν το παίρνω πίσω. Πάτω πίσω. Εν πάση περιπτώσει, θα με αφήσετε να πω την άποψή μου, σας άκουσα όλο εκεί. Να σας το πω λοιπόν απλά. Λέω, ο καθένας από εσάς, εννοώ τους συναδέλφους μου στην αντιπολίτευση που ανήκω και εγώ, διαφώνησα με τον Δήμαρχο με τελείως διαφορετικό σκεπτικό. Τουλάχιστον έπρεπε να έχουμε το ίδιο. Άλλο η διαδικασία, άλλο η διαδικασία. Εμείς, ακούστε με κάτι. Δεν είναι να συνταχθούμε τη μία πλευρά ή την άλλη. Αν είχαμε χρόνο να συζητήσουμε τα θέματα, θα συζητάγαμε τρεις μέρες. Αντικειμενικό πρόβλημα έχουμε γιατί είμαστε εργαζόμενοι και διότι την Παρασκευή εμείς δεν μπορούμε να είμαστε εδώ. Έτσι, δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Δεν ξέρω εσείς αν μπορείτε να ανταποκρίνεστε. Δεν αποτελούμε πρόβλημα. Εμείς είμαστε έτοιμοι εδώ να κάτσουμε μέχρι αργά το βράδυ. Να τελειώσουμε. Εάν οι τέσσερις μέρες αυτές που θα μεσολαβούσαν, εμείς τουλάχιστον, θα είμαστε περισσότερο σοφοί, δηλαδή θα είχαμε περισσότερα πράγματα στο μυαλό μας για να αντιμετωπίσουμε τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα που φαίνεται, δεν είναι έτσι. Επειδή λοιπόν λέμε να πούμε την αλήθεια, λέμε και εμείς έτσι την καταλαβαίνουμε. Εμείς μπορούμε να συζητήσουμε απόψε, εάν τελικά καταλήξουμε στην Παρασκευή, θα έχουμε και περισσότερο χρόνο. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι θέμα διένεξης αυτό που πήρε αυτά τα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Πανταζόπουλε, κυρία Πίπουλα. Πραγματικά δεν θα ήθελα καν να σχολιάσω τη σημερινή κατάσταση, έτσι όπως διαμορφώνεται. Οι ευθύνες ξέρετε ποιον βαραίνουν, οπότε δεν χρειάζεται κανένα σχολιασμό για να συντομεύσω. Οι ευθύνες είναι δεδομένες, οπότε να μπούμε στην κατευθείαν διαδικασία του κορυφαίου βέβαια της συζητήσεως που είναι ο προϋπολογισμός. Και λογικά θα έπρεπε να είναι, για να είναι ταυτισμένα, αφού είναι κομμάτι οι προϋπολογισμοί των νομικών προσώπων του Δήμου, να είναι ένα και ενιαίο. Δεν σπάνε αυτά, τυπικά, σπάνε. Ουσιαστικά όχι. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή μπήκαμε στη διαδικασία επιλογής όπως εσείς το θέσατε, κατά τη δική μου άποψη οι προϋπολογισμοί είναι ενιαίοι. Και όπως συζητάμε λοιπόν τον προϋπολογισμό του Δήμου, αλλά τόσο και των δύο νομικών προσώπων. Ασκέτως πότε ήρθανε, ασκέτως πώς περάσανε, ασκέτως ότι εμείς δεν είχαμε κάνει ενημέρωση. Αυτό λοιπόν έχετε εσείς την ευθύνη, όχι η αντιπολίτευση. Οπότε πάμε στην διαδικασία συζητήσεως τεχνικού και προϋπολογισμού. Λοιπόν. Επαναλαμβάνω για να ξέρουμε. Ναι, η θέση δική μου είναι ότι δεν μπορεί να σπάσει η δική μου θέση. Σαν παράταξη, ο προϋπολογισμός του Δήμου από τους προϋπολογισμούς των δύο νομικών προσώπων. Αν εσείς όμως, μπορεί διαδικαστικό το θέμα, θέλετε να το περάσετε, όπως έτσι κι αλλιώς είχατε αποφασίσει να περάσουμε, κάτω από την πίεση της αντιπολίτευσης που εισπράκτηκε, γιατί άλλη ήταν η θέση σας, δεν υπάρχει θέμα από εμάς. Δηλαδή να συμφωνείτε δηλαδή όλα μαζί. Α, ωραία, εντάξει. Ωραία, κύριε Σόφη. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Είναι αλήθεια ότι δεν είμαι και πολύ εντός των πραγμάτων για πολύ σοβαρούς προσωπικούς λόγους. Θέλω όμως να πω το εξής. Εγώ νομίζω ότι το πρώτο πράγμα πρέπει να συζητήσουμε είναι ο προϋπολογισμός και μετά τα υπόλοιπα τεχνικό πρόγραμμα κλπ. Βέβαια, αυτό το έχω ξαναπεί και άλλη φορά. Κατάλαβα ότι εδώ δεν μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία. Είναι κατανοητό. Δεν θέλω να συνεχίσω αυτή την κουβέντα. Έχω τη γνώμη όμως και αυτό λέω προτείνω εγώ, να συζητήσουμε σήμερα το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό και την Παρασκευή ή όποια μέρα ορίσουμε, γιατί αυτό δεν είναι και ένα ζήτημα που πρέπει να το κλείσουμε με αυτόν τον τρόπο. Τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν τους προϋπολογισμούς των νομικών προσώπων και τα άλλα γενικά θέματα. Να πάμε λοιπόν με τα δύο θέματα αυτά που προτείνω εγώ σήμερα και να προχωρήσουμε. Δύο συμβούλια. Λοιπόν, να μιλήσει ο Δήμαρχος και μετά θα τα ξεκαθαρίσουμε όλα. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, για, βέβαια πρέπει να κάνει δεκτή την πρόταση στον Προεδρείο, όπως και αυτό τόνισε, πάμε στη λογική του τεχνικού προγράμματος, συζητάμε, σταματάμε και μετά μπαίνουμε σε ένα νέο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι, για τον προϋπολογισμό. Ωραία. Αν είναι λοιπόν έτσι, παρά το ότι υπήρχαν και κάποιες
απόψεις παρατάξεων που ο κύριος Παντασόπουλος και η κυρία Πίκλα συμφωνήσαν να τα συζητήσουμε όλα μαζί. Εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση, άλλωστε και το βάλαμε και από πριν, ότι αν πράγματι το σώμα δεν το θέλει αυτό στην πλειοψηφία του ή όλοι μαζί, θα πάμε και εμείς στη λογική του σημερινού και του Δημοτικού Συμβουλίου της Παρασκευής. Νομίζω ότι αυτό, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να το κάνετε αποδεκτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Να κάνω δύο ανακοινώσεις, τις οποίες θεωρώ πάρα πολύ σοβαρές. Η πρώτη ανακοίνωση, νομίζω ότι όλοι οι επικεφαλείς των παρατάξεων, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο σύσσωμο, πραγματικά συμπαρίσταται στον γαλλικό λαό, σε αυτά τα οποία συνέβησαν στο Παρίσι την Παρασκευή και τα οποία είναι πραγματικά πρωτόγνωρα και έχουν κλείσει έναν ιστορικό κύκλο και άνοιξαν τα γεγονότα του 21ου αιώνα για να τον ονομάσουν αιώνα της τρομοκρατίας. Και βέβαια μπαίνουμε, είτε το θέλουμε είτε όχι όλοι μας, σε μια νέα ιστορική περίοδο με διαφορετικούς συσχετισμούς δυνάμεων και διαφορετικά γεωπολιτικά συμφέροντα. Νομίζω ότι ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές ή πολιτικές μας τοποθετήσεις, όλοι μπορούμε και πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα συμπαράστασης σε αυτά που συνέβησαν στον γαλλικό λαό. Και νομίζω ότι η θέση του Πρωθυπουργού της χώρας, του κυρίου Τσίπρα, ότι οι τρομοκράτες θα νικήσουν μόνο όταν γίνουμε φοβικοί, κλειστοφοβικοί και αρχίσουμε να σηκώνουμε φράχτες στην Ευρώπη, τότε μόνο θα νικήσουν, είναι σωστή. Ότι πρέπει δηλαδή να μην υπάρχουν φράχτες, η Ευρώπη πρέπει να είναι μια δημοκρατική ήπειρος, ανοιχτή, πολυπολιτισμική, με σεβασμό στα δικαιώματα, τα ανθρώπινα των λαών. Και βέβαια, από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι και σύσσωμα το Δημοτικό Συμβούλιο χτυπάει, και πρέπει αυτό να το πούμε, παρά το ότι βγήκαν πάρα πολύ και το αμφισβήτησαν σήμερα σε αυτή την κρίσιμη στιγμή και όχι σε άλλες στιγμές μόνο και μόνο για συνθήματα, να καταγγείλουμε και τους Γάλλους και τους Άγγλους και τους Αμερικάνους και όλους τους άλλους Ευρωπαίους, οι οποίοι προστατεύοντας στον ένα ή στον άλλο βαθμό τα συμφέροντά τους στη Μέση και την Αιγαίος Ανατολή, διαμέλησαν κράτη, διέλυσαν καθεστώτα για να μπορέσουν να ελέγξουν το πετρέλαιο, να δημιουργήσουν νέα κράτη, εν πάση περιπτώσει αιματοκύλησαν όλη τη Μέση και την Αιγαίος Ανατολή για να υλοποιήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Είναι λοιπόν προφανές ότι όλα αυτά κάποια στιγμή γυρίζουν πίσω, γυρίζουν σε αυτούς και μεταφέρουν όλη αυτή τη δυσαρέσκεια, την ταξική ανισότητα, τα προβλήματα τα τεράστια που υπάρχουν μέσα στις πρωτεύουσες της Ευρώπης, με τα γκέτο, με τις περιοριοποιημένες ομάδες, με τις ομάδες μεταναστών που το 90% των ανθρώπων έχουν πλήττονται από ανεργία, με το ρατσισμό, με την καταπίεση, προφανώς θα εκδηλωθούν, επειδή υπάρχει και κρίση ιδεολογική και δεν εκφράζονται μέσα από διάφορα πολιτικά κόμματα, θα οδηγηθούν στις ακραίες καταστάσεις του Ισλάμ και του εξτρεμισμού. Και προς Θεού, νομίζω ότι πάλι συμφωνούμε όλοι ως σώμα, ως Δημοτικό Συμβούλιο, ότι δεν πρέπει να ταυτίσουμε το Ισλάμ με τα ακραία αυτά φαινόμενα που εμφανίζονται της τρομοκρατίας, γιατί και το Ισλάμ έχει ένα τεράστιο πολιτισμό και εμπνέει και σεβασμό και ο αραβικός πολιτισμός και γενικότερα ο Ισλαμισμός σε όλο τον κόσμο. Δεν έχουν αυτοί οι κύριοι καμία σχέση με το Ισλάμ. Είναι τρομοκράτες, είναι δολοφόνοι, είναι άνθρωποι φανατικοί οι οποίοι προσβάλλουν τον πολιτισμό και την νοημοσύνη του 21ου λαού, των λαών του 21ου αιώνα. Το δεύτερο, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω με αυτό, είναι ότι ό,τι είχαμε υποσχεθεί σε σχέση με το βουνό και τη συντήρησή του, το έχουμε υλοποιήσει. Πέρα από τα φράγματα τα οποία καθαρίστηκαν, όπως γνωρίζετε, τους δασικούς δρόμους και τα κορμοδέματα και τα κλαδοδέματα, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι προχθές δημοσιοποιήθηκε και δημοσιεύθηκε και σε ΦΕΚ συγκεκριμένο η κήρυξη όλης της περιοχής που είχε καεί ως αναδασωτέας, και μάλιστα δεν είναι μόνο τα 7.500 στρέμματα που κηρύχθηκαν αναδασωτέα, είναι παραπάνω, είναι γύρω στα 7.900. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια πολύ μεγάλη νίκη και των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να κατοχυρώσουν το πράσινο στον Ημιτό, και μια ουσιαστική απάντηση σε όλους αυτούς που μετά τη φωτιά βγήκαν στα κοινωνικά μέσα ανακοινώνοντας ότι κάποιοι την έβαλαν τη φωτιά επίτηδες, είτε για να περάσει η περιφερειακή, είτε για να χτιστούν σπίτια, είτε για να γίνουν καταπατήσεις στον Ημιτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη νίκη όλων των δημοτικών παρατάξεων, του ΣΠΑΗ και των Δημοτικών Συμβουλίων και της Αργυρούπολης Ελληνικού και του Δήμου Βύρωνα, που όλοι μαζί δώσαμε τη μάχη μας για να κατοχυρώσουμε και αυτή την απόφαση του Δασαρχείου που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.
Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω να κάνω κάποια άλλη ανακοίνωση. Νομίζω ότι αν αποδεχτείτε την πρόταση που έχουμε, μπορούμε να περάσουμε στις επερωτήσεις κανονικά και στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σήμερα θα γίνουν επερωτήσεις. Όχι, ας την πάμε την Παρασκευή. Δεν έχω να πει. Λοιπόν, για την Παρασκευή. Αν μπορώ να βοηθήσω, να έχει ο Πανταζόπουλος. Λοιπόν, κανονικά. Δύο λεπτάκια, δύο λεπτάκια. Δύο λεπτάκια. Δύο λεπτάκια. Δύο λεπτάκια. Το είπαμε κύριε, ναι κύριε Νίκο. Να τελειώσουμε το τεχνικό πρόγραμμα, να γίνει συνεχιζόμενο συμβούλιο, οπότε την Παρασκευή που θα πάμε και 8 η ώρα, να μην χρειάζονται ούτε πλειοψηφίες ιδιαίτερες, ούτε ερωτήσεις και επερωτήσεις. Αυτό ακριβώς θα γίνει πολύ σωστή παρατήρηση. Και αμέσως μετά να πούμε στο δεύτερο με 5 λεπτά συνέχεια, να πούμε στον προϋπολογισμό. Θέλετε στο μικρόφωνο. Όχι, να ακουστείτε, παρακαλώ κύριε Σόφη. Επειδή από τον κύριο Πανταζόπουλο δεν παράταξε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα για την Παρασκευή. Δηλαδή, είναι de facto, υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο λόγο τη Παρασκευή. Λέω. Αφού είπα και πριν, έχουμε εναλλακτικά, εάν δεν συζητηθούμε σήμερα τα θέματα που είπαμε, οι προϋπολογισμοί των δύο νομικών προσώπων, θα έπρεπε να πάνε ή σε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο την Πέμπτη ή σε τακτικό την Παρασκευή. Έτσι. Αφού είναι συνεχιζόμενο, δεν μπορεί να γίνει μια άλλη μέρα. Λοιπόν, πρόταση της διοίκησης είναι την Παρασκευή. Θα πάμε την Παρασκευή. Έτσι. Να έχουμε χρόνο να ενημερωθούμε για τον προϋπολογισμό των νομικών προσώπων. Έτσι. Λοιπόν, προτείνω, θα μου πείτε εσείς θα κάνουμε πάλι. Προτείνω. Λοιπόν, να γίνουν 1, 2, 3 σημαντικές ανακοινώσεις και ερωτήσεις-επερωτήσεις στο συνεχιζόμενο Δημοτικό Συμβούλιο της Παρασκευής. Έτσι. Είναι μία ανακοίνωση, για παράδειγμα, τα τρέχοντα, τα σημαντικά τα θέματα. Έχω μία ανακοίνωση του Σωματείου των Εργαζομένων, όπου με ένα τεκμηριωμένο έτσι, πολιτικό κείμενο μας καλεί και όλους τους εργαζόμενους φυσικά να πάρουν μέρος στην πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία και επίσης μας ενημερώνει ότι προκηρύσσει στάση εργασίας για αύριο τις 3 τελευταίες ώρες της πρωινής βάρδιας και τις 3 πρώτες της απογευματινής. Λοιπόν, αυτή είναι η μία ανακοίνωση. Μία ανακοίνωση έχει να κάνει ο κύριος Πανταζόπουλος για το δεύτερο δημοτικό σχολείο, για το οποίο, στο οποίο έχει ανακύψει ένα θέμα. Και επίσης ένα θέμα που μία επιστολή που θα αναγνώσει η γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, η κυρία Κουρή, που αφορά τον συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης, τον κύριο Ραμπατζήλ. Τον κύριο Αραμπατζή. Και μία ανακοίνωση αμέσως μετά ο κύριος Κοκοτίνης και ο κύριος Πανταζόπουλος και κλείνουμε. Υπάρχει κάτι άλλο σημαντικό που πρέπει να ανακοινώσουμε στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο? Όχι, προχωράμε. Ναι. Λοιπόν, κυρία Κουρή, έχετε το λόγο. Λοιπόν, προς πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σεφτελή Κωνσταντίνο. Παρακαλώ να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο και να καταγραφεί στα πρακτικά της σημερινής σας συνεδρίασης. Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι του Δημοτικού Συμβουλίου Λιοπόλης, σχετικά με όσα υπόθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου, την 5η-15η Οκτωβρίου 2015, έχω να παρατηρήσω τα παρακάτω. Σύμφωνα με την υπαριθμόν 216/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης, στις 2 Δεκάτου του 2014 έχω εκλεγεί συμπαραστάτης του Δημότη και της επιχείρησης. Είμαι δημόσιος υπάλληλος και η οργανική μου θέση είναι στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, στο οποίο είμαι νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου. Από 7 Δεκάτου 2014, λόγω της άνω εκλογής, υποχρεωτικά μου χορηγείται ειδική άδεια άνευ αποδοχών,
Από την οργανική μου θέση, απόφαση της υπαριθμών 23/7/2014, συνεδρίαση της κεντρικής διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης. Από το Δήμο Ηλιούπολης λαμβάνω το μισθό της οργανικής μου θέσης και δεν λαμβάνω την αντιμισθία που είναι ισόπωση με την αντιμισθία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με την υπαριθμό 171/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την 47/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Καφαδίλ, με θέμα έγκριση σχεδίου αίτησης εγγραφής φρεφών και νηπίων δικαιολογητικών και ανακοίνωση με τους όρους λειτουργίας των παραρτημάτων αγωγής για το σχολικό έτος 2015-2016, για την αίτηση επαναγραφής εγγραφής για τους βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθμούς, απαραίτητο δικαιολογητικό εγγραφής μεταξύ άλλων είναι βεβαίωση εργασίας με αποδοχές του τελευταίου μήνα από τον εργοδότη και των δύο γονέων ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που αποδεικνύει την εργασία των γονέων. Για την επαναγραφή αλλά και για την εγγραφή των παιδιών μου, κατέθεσα από τον φορέα που μισθοδοτούμε, τον Δήμο Ηλιούπολης, βεβαίωση την οποία σας επισυνάπτω, καθώς και ανάλυση μισθοδοσίας από τον Δήμο Ηλιούπολης με αριθμό Μητρώου 02336, από την οποία προκύπτει ότι γίνονται όλες οι κρατήσεις του ασφαλιστικού φορέας ΜΕΔΕ. Στην άνω απόφαση 171/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου και την 47/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου, Δημοσίου Δικαίου Καφαδίλ, αναφέρεται επίσης ότι τα βρέφη και νήπια των υπαλλήλων του Δήμου και των νομικών προσώπων έχουν δικαίωμα εγγραφής άνευ μοριοδότησης για το χρονικό διάστημα που οι γονείς εργάζονται στο Δήμο και τα νομικά πρόσωπα. Το βρίσκω απαράδεκτο να γίνομαι δέκτης αηθών, αβάσιμων και αστήριχτων κατηγοριών και επιθέσεων και να συκοφαντούμε ενώπιον σας και ενώπιον τρίτων, γιατί έκανα αίτηση επαναγραφής και γραφής στους βρεφονηπιακούς παυλαπαιδικούς σταθμούς για τα παιδιά μου. Το νομικό πρόσωπο Καφαδίλ ήταν αυτό που έκρινε ότι επίπτωσε στην κατηγορία που ισχύει για όλους όσους μισθοδοτούνται από το Δήμο και στην περίπτωσή μου εφαρμόζεται το δικαίωμα το οποίο έχει ψηφίσει ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης, είναι απαράδεκτο να χρησιμοποιούνται τα οικογενειακά μου και προσωπικά μου δεδομένα ενώπιον τρίτων δημόσια ως μέσο επίθεσης προς ένα επίσημο θεσμό αποδεδειγμένα χρήσιμο για τους δημότες, το θεσμό του συμπαραστάτου του δημότη και της επιχείρησης από άτομα τα οποία δεν έχουν το δικαίωμα να έχουν τα στοιχεία αυτά στην κατοχή τους. Επιφυλασσόμενος για κάθε νόμιμο δικαίωμά μου, απαιτώ τουλάχιστον δημόσια συγγνώμη από τους εμπνευστές αυτής της επίθεσης για να προστατέψω την υπόλοιψή μου και την υπόλοιψη της οικογένειάς μου, η οποία θίχτηκε δημόσια με τον πιο κατάφορο τρόπο στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο την 5η 15 Οκτωβρίου 2015. Σας ευχαριστώ για την προσοχή. Σαραμπατζή Γαβρίλ. Επίσης υπάρχει ένα ψήφισμα σχετικό με την υπόθεση του δικτύου των... Έτσι, του δικτύου των δημοτικών και περιφερειακών συμπαραστατών. Είναι ψήφισμα 3 κάθετος 2015, το οποίο καταλήγει, καταδικάζουμε, για να μην το διαβάζω όλο, θα κατατεθεί στα πρακτικά, καταδικάζουμε απερίφραστα τις προσωπικές επιθέσεις που έχουν ως σκοπό να πλήξουν το θεσμό και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τον συνάδελφο Γαβρίλ Αραμπατζή, συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης στο Δήμο Ηλιούπολης, Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015, η Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου, ο συντονιστής, ο συμπαραστάτης του Δήμου Σαρονικού, Περιφέρειας Αττικής ο κ. Σωτηρόπουλος, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Φίλιππος Τριωμάτης και του Δήμου Κοζάνης Εκατερίνη Τσιομπάνου. Ο συντονιστής είναι ο κ. Ευάγγελος Μιχάλης, του, όπως προείπα, του Δήμου Σαρονικού. Λοιπόν, τελειώσαμε και με αυτό. Ο κ. Πανταζό, μάλλον κ. Κοκοτίνη, έχετε το λόγο για την ενημέρωση που θέλετε να κάνετε. Όχι, εγώ... Σας είπα ότι τελείωσε έτσι. Δεν καταλαβαίνω πώς θα γίνει. Μην τελειώσουμε τις ανακοινώσεις. Κύριε Κοκοτίνη. Εγώ μια ανακοίνωση θέλω να κάνω που μας αφορά όλους και ήταν όσοι είναι στα διοικητικά συμβούλια των νομικών προσώπων. Είμαστε όλοι σε υποθενέσχες, όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι πλέον. Και απλώς το λέω γιατί πολλοί δεν το ξέρουν και τα διοικητικά συμβούλια έτσι των νομικών προσώπων. Τέλος Νοεμβρίου. Τέλος Δεκεμβρίου πήρε παράταση. Πήρε παράταση. Τέλος Δεκεμβρίου. Ωραία. Λοιπόν, ο επικεφαλής του ΕΝΑΚ, ο κύριος Πανταζόπουλος, παρακαλώ. Παρακαλώ.
Κύριε Πανταζόπουλο, έχετε τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα είμαι σύντομο στο σώμα. Το δεύτερο δημοτικό σχολείο συμμετέχει για δεύτερη χρονιά στα πλαίσια του κοινωνικού σχολείου, πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας που αφορά συγκεκριμένες δράσεις. Την προηγούμενη χρονιά το σχολείο ασχολήθηκε με την ξενοφοβία, το ρατσισμό και φέτος ασχολήθηκε με τη σεξουαλική αγωγή στις μαθητές της 6ης τάξης. Από τη διαμαρτυρία και μόνο μιας μητέρας, η οποία προσέφυγε στην κίνηση της Θεοτόκου και στον πατέρα Κωνσταντίνο Παντάση, έγινε μέγα θέμα πανελλήνια. Πού όμως? Σε όλα τα site των θρησκευτικών, παραθρησκευτικών και εθνικιστικών οργανώσεων. Διασύρεται το σχολείο για την προσπάθειά του και για την πρωτοβουλία που πήρε, που είναι νομότυπη, που είναι εγκύκλειο στην Υπουργείο Παιδείας συγκεκριμένη. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος ανταποκρίθηκε και έστειλε όλα τα έγγραφα σε εσάς και τα έχετε δει. Δεν θέλω να σας κουράσω, θα σας αναφέρω μόνο δύο καινούρια σημερινά, για να δείτε, είναι τα δημοσιεύματα της Χρυσής Αυγής και από τα site τους. Έτσι. Και τα site της Χρυσής Αυγής που μας έχουν πιάσει, εμείς ο Σύλλογος Δασκόντων του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου ζητάει τη στήριξη δική σας με δύο λόγια του Δημοτικού Συμβουλίου να στηρίξετε το έργο και την προσπάθεια των δασκάλων. Δεν έχω κάτι άλλο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Πανταζόπουλο. Λοιπόν, κυρία Τσατσούλη, θέλετε το λόγο? Είμαστε εδώ, συνεδριάζουμε. Ζητήσατε εάν θα μείνει ασχολείο στο κάτι το οποίο αναγνώστηκε. Μην τραβάτε το μικρόφωνο μπροστά. Θα μιλήσετε ή δεν θα μιλήσετε? Αυτό θα σας δώσω ήχο. Η κυρία Τσατσούλη έχει το λόγο. Λέω, συνεχίζει ο κύριος Ραμπαντής να λέει πράγματα που δεν στέκουν. Τουλάχιστον για τους γνωρίζοντες. Για τους γνωρίζοντες. Και αν εγώ το είπα και τότε, το έφερα σαν θέμα, είναι για να καταδείξω ακριβώς το πολιτικό ζήτημα. Να βάλω το ζήτημα ακριβώς του συνήγορου και τι ρόλο έρχεται να παίξει. Τώρα αν βγήκε και στήριξε από τους άλλους συνήγορους, δεν θα με εντυπωσιάσει κιόλας. Κόρακα σκοράκου μάτι δεν βγάζει. Και αν έχει κανένα ζήτημα ο κύριος Ραμπαντής να το συνεχίσει, ας το συνεχίσει όπου θέλει. Όπου θέλει να προχωρήσει. Λοιπόν, επειδή όμως όλοι κρινόμαστε για πολύ συγκεκριμένα πράγματα, θα τον συμβούλευα να το μαζέψει και να ζητήσει αυτό συγγνώμη. Όχι από μένα. Όχι από μένα. Από αυτούς που δεν μπορούν να χτυπήσουν την πόρτα των παιδικών σταθμών. Αυτά και στα νεότερα σε άλλη. Ευχαριστώ κυρία Τσατσούλη. Ο κύριος Σόφης έχει το λόγο. Εγώ ήθελα να βάλω το διαδικαστικό ζήτημα, ένα θέμα σοβαρό όπως εξελίσσεται, αν είναι θέμα που πρέπει να το συζητήσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο ή όχι. Γιατί έρχεται μια ανακοίνωση η οποία καταδικάζει μια συγκεκριμένη παράταξη, η Λαϊκή Συμπήρωση. Ναι, καλά τώρα, γεια σου Γιάννη, κουκιάς παίρνουμε. Κοροϊδευόμαστε. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Δεν είμαι ούτε αυτό που το συνήγορο, ούτε τίποτε. Υπάρχει μόνο ένα ζήτημα. Έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα περάσει έτσι, θα το συζητήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ βάζω αυτό το ερωτηματικό. Εγώ λοιπόν λέω, εάν το συζητήσουμε, εκτός ημερησίας γιατί μπαίνουν άλλες διαδικασίες, το προτείνω να το συζητήσουμε την Παρασκευή σαν θέμα, εκτός ημερησίας διάταξης. Αυτό, εντάξει. Εγώ αυτό προτείνω. Εντάξει. Έτσι έχω στο μυαλό μου. Και να δούμε. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει εξαντληθεί το θέμα και από την προηγούμενη αναφορά που έγινε από την Λαϊκή Συσπήρωση και τις διευκρινήσεις και την επιστολή του Προέδρου, του συμπαραστάτη του Δημότη, συγγνώμη, και της επιχείρησης και το ψήφισμα, όλοι έχουμε βγάλει ένα συμπέρασμα, έχουμε μια σφαιρική εικόνα για το θέμα και ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Λοιπόν, δεν τίθεται θέμα περισσότερης συζήτησης και νομίζω ότι οι θεσμοί αρκετά δοκιμάζονται, μην τους τραυματίζουμε άλλο. Αυτή είναι και η προσωπική μου άποψη. Λοιπόν, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο... Ναι, συγγνώμη. Ναι, κύριε Δημαρχέ.
Για το θέμα που έβαλε, με διορθώνει ο κύριος Δήμαρχος, σωστά, πρέπει να πάρουμε θέση για το θέμα το οποίο έθεσε, το πολύ σοβαρό, ο εκπαιδευτικός και ο επικεφαλής του ΕΝΑ και συνάδελφός μας, κύριος Πανταζόπουλος. Κύριε Δήμαρχε. Ναι, κύριε Πανταζόπουλε, καταρχήν θέλω να σας συγχαρώ γιατί πήρατε αυτή την πρωτοβουλία σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Και έτσι πρέπει να γίνει. Κάποτε, όταν εμείς δεν ξέραμε τι σημαίνει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, δημιουργούνταν τεράστια προβλήματα και στα σχολεία μας και στα γυμνάσια και στα λύκεια. Και οι επιτίδοι παίζανε και πολύ συγκεκριμένο ρόλο έξω από τις δομές της σχολικής εκπαίδευσης και οδηγούσαν και νέες κοπέλες και νέα παιδιά στην καταστροφή. Και να συνεχίσετε να το κάνετε αυτό και σας παρακαλώ πολύ, βάλτε και το Δήμο συμπαραστάτης αυτής σας στην προσπάθεια. Να ξέρετε ότι σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο είναι κοντά σας. Ξέρουμε που υπάρχουν οι ακραίες απόψεις και πολύ καλά κάνατε και το φέρατε εδώ για να απομονωθούν αυτές οι απόψεις. Είμαστε δίπλα σας. Παρακαλώ να μεταφέρετε και τη δική μου άποψη και νομίζω, κύριε Πρόεδρε, εκφράζω και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, όλο το σώμα, στους εκπαιδευτικούς, ότι πολύ σωστά κάνετε να συνεχίσετε και να διευρύνετε αυτή την προσπάθεια. Και σας είπα, αν θέλετε και το Δήμο δίπλα σας να διευρύνετε αυτή την προσπάθεια, θα σας είμαστε δίπλα και θα σας βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Και πάλι συγχαρητήρια να πείτε στους εκπαιδευτικούς. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε. Ναι. Κυρία Πίκουλα, τι θέλετε τώρα. Στο θέμα αυτό, α ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε το θέμα. Για το θέμα αυτό, ναι κύριε Κουκοντίνη. Αν κατάλαβα καλά και συμφωνώ βέβαια, να βγει και ψήφισμα, έτσι. Αυτό δεν εννοείται, να βγει ψήφισμα. Έχει σημασία. Οπότε νομίζω το εξαντλούμε, δεν νομίζω ότι υπάρχει να μην σας χαρτρώ το χρόνο. Απλώς να βγει ψήφισμα, αυτή ήταν η πρόθεσή μου. Ωραία. Άρα συμφωνούμε, συμφωνεί το σώμα να ακούσουμε και την κυρία Πίκουλα στο να εκδοθεί κάποιο ψήφισμα. Κυρία Πίκουλα. Συνηγορώ σε όλα αυτά που υπόθηκαν και από τον κύριο Δήμαρχο και από τον επικεφαλής της παράταξης της ΕΝΑΚ, τον κύριο Πανταζόπουλο, κυρίως όμως με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού και διευθυντού. Εκείνο όμως που εγώ θέλω να βάλω σαν παρατήρηση, οι ειδικοί επιστήμονες, οι οποίοι έχουν την έγκριση του Υπουργείου, θέλω να ελπίζω ότι είναι ειδικοί επιστήμονες πάνω σε θέματα που άπτονται και μεταφέρουν και εκπαιδεύουν ευαίσθητες ψυχές. Πιστεύω ότι είναι. Θέλω να το πιστέψω. Εγκεκριμένη μπορεί να είναι και θέλω να πιστεύω ότι είναι όντως η κατάλληλη. Γιατί αυτός που μεταφέρει, σίγουρα δεν ξέρω την ιδιότητα της κυρίας, απλά λέτε ότι είναι ειδικός επιστήμον, τίποτε περισσότερο. Ή είναι σύμβουλος του Υπουργού, κάπως με τι ιδιότητα. Το Υπουργείο Παιδείας αναθέτει στο Υπουργείο Υγείας. Διευκρινίστε το αυτό γιατί παίζει πολύ σημαντικό. Εντάξει, ευχαριστώ κυρία Πίκουλα. Κατανοητό, κατανοητό. Η κυρία Πίκουλα θα τα ψηφίσει εάν δεν διευκρινιστεί από τον Υπουργό κύριο Φίλη. Αυτό δεν είναι. Όχι, λοιπόν, η κυρία Χωματά ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ, παρακαλώ κύριε. Αν μου επιτρέπετε να πω. Η κυρία Χωματά, η συνάδελφός μας, έχει το λόγο. Να πω δύο λέξεις ως εκπαιδευτικός. Πρώτον, τα προγράμματα αυτά είναι του Υπουργείου Παιδείας, είναι εγκεκριμένα, γίνονται στα σχολεία και όπου δεν γίνονται, δεν γίνονται για άλλους λόγους. Μπορεί να μην υπάρχει καθηγητής να το αναλάβει, είναι άλλοι λόγοι. Δεν είναι ότι είναι προγράμματα αυτοσχέδια ενός σχολείου. Είναι προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας. Η σεξουαλική αγωγή γίνεται σε όλα τα σχολεία της Ευρώπης από τα νηπιαγωγεία και κανονικά στα πλαίσια του συγχρονισμού με τα ευρωπαϊκά σχολεία έπρεπε να είναι και στα δικά μας. Δεν γίνεται, αλλά γίνεται μόνο με πρωτοβουλία του σχολείου, δεν είναι δηλαδή υποχρεωτική μάθηση, αλλά γίνεται με πρωτοβουλία του σχολείου, διότι αντιδράει η ελληνική εκκλησία. Επειδή λοιπόν βλέπω ότι δεν θέλετε να πάρετε θέση, εμένα θα μου επιτρέψετε να το πω. Δεν είναι θέμα της εκκλησίας αυτό. Σε καμία... Όχι, μιλάω... Θα εκδώσει ψήφισμα. Λοιπόν, θα εκδώσει ψήφισμα, δεν μπορεί η εκκλησία σε ένα δήμο, η εκκλησία με το κράτος είναι χώρια.
Δεν μπορεί ένα θέμα σχολικό να το χειρίζεται η ενορία. Για όνομα του Θεού επιστρέφουμε στο Μεσαίωνα. Αυτά τα πράγματα γίνονταν στο Μεσαίωνα και γίνανε και το 36 με το Μεταξά και το Σικουτρί. Δεν θα πάμε πίσω. Θεωρώ απαράδεκτη και καταγγέλλω την παρέμβαση της Εκκλησίας. Ωραία. Λοιπόν, κατανοητή και αυτή η άποψη. Κύριε Πανταζόπουλε, η απόφαση του σώματος είναι ομόφωνη, πέρα από τις μικροδιαφοροποιήσεις. Λοιπόν, θα συντάξετε ένα κείμενο ψηφίσματος, το οποίο ομόφωνα θα ανακοινωθεί και θα εκδοθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μία προσθήκη θέλει να κάνει ο κ. Κοκοτήρης και να προχωρήσουμε. Να κάνουμε μία προσθήκη, γιατί έχει παραγίνει το κακό. Ναι, αν θέλετε, αυτό που είπε, παρακαλώ, σεβαστείτε τον ομιλητή. Αυτό που είπε η κυρία Χωματά το προσυπογράφω. Δεν είναι δουλειά της Εκκλησίας. Κάποια ώρα θα πούμε και λίγο ανοιχτά, δεν είναι κακό. Και να... Καλά, εντάξει. Και το δεύτερο, εγώ τα λέω. Και το δεύτερο, κάποια ώρα πρέπει να μπει και για την αποτέφρωση και το θέμα της αποτέφρωσης. Και αυτό. Και αυτό. Κάποια ώρα πρέπει να. Λοιπόν, εντάξει. Αυτό είναι καλό. Είναι 200 χρόνια ιστορία.